Εδώ είναι ο παράδεισός μας. Ούτε στον εχθρό για κανένα. Ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Με φόντο την κραυγή απόγνωση αστέγων στο Ηράκλειο που ζουν στους δρόμους, ο Δήμος Ηρακλείου στοχεύει να υλοποιήσει πρόγραμμα που αφορά στέγαση και εργασία σε αστέγους, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης. Αυτή την περίοδο είμαστε στη φάση που ο Δήμος Ηρακλείου έχει αιτηθεί χρηματοδότηση και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία του Σχεδίου Επανένταξης. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους περίπου, αν θυμάμαι καλά, 350.000 ευρώ. Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνθρωποι άστεγοι, άνθρωποι που κατοικούν σε καταλήματα μη κατάλληλα, που φυσικά δηλαδή δεν θεωρείται στέγη, να επιδοτηθεί η στέγασή τους αλλά και η εργασία τους. Εγώ θέλω μια δουλειά και ένα σπίτι που με αυτά που έχουν πει να εφαρμοστούν, να μπούμε 1,5 χρόνο στο πρόγραμμα, να σηκωθούμε, να δουλέψουμε. Να μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας. Κάτι που για να το προσφέρει ο ίδιος ο Δήμος το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί κατά τη γνώμη μου πάει κάτι επιλογή. Η πικρία μου είναι ότι ίσως δεν τους αρέσει που τους επισημαίνουν τα κακοσχήμενα. Όπως εκτιμά η Μαρία Καναβάκη, το επίμαχο πρόγραμμα χρονικής διάρκειας 18 μηνών θα τρέξει το φθινόπωρο, ενώ αναμένεται να υποστηρίξει 60 αστέγους. Είμαστε στη φάση καταρχήν που περιμένουμε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα που έχουν αιτηθεί και θα υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα είναι στη φάση της προετοιμασίας. Θεωρούμε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα ξεκινήσει. Αν μας δώσουν αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για 1,5 χρόνο σπίτι και είναι υποχρεωμένοι να μας βάλουν στην εργασία, καλό θα είναι να βοηθήσουν κι αυτοί όπως βοηθάμε κι εμείς. Να ξεσηκωθούμε ρε παιδί μου, δεν είναι χάλι, αυτό είναι κυφταριό, ούτε Αιγύπτιοι δεν ζουν εδώ, στην κυριολεξία. Ο άνθρωπος τα χρειάζεται, θέλει ένα μπάνιο, θέλει να ζει σαν άνθρωπος, τα ξέρουνε. Αυτοί τι κάνουνε, όχι στο θα. Το πρόγραμμα επανένταξης καλύπτει μεταξύ άλλων το ενίκιο αστέγων, δαπάνες εργασιακής ένταξης, ψυχολογικής υποστήριξης και όχι μόνο. Με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα, μια ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση, γιατί πέρα από τη στέγη δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να εργαστούν και με τον τρόπο αυτό αξιοπρεπώς να προσπαθήσουν να επαναταχθούν και να εργοποιηθούν ξανά. Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας από το Υπουργείο Εργασίας, στους 119 ανέρχονται οι άστεγοι στο Δήμο Ηρακλείου, εκ των οποίων 43 ζουν στον δρόμο, 21 σε δομές και 55 σε υποστηριζόμενα δωμάτια.